Καλή σας μέρα, κυρία Καφουρού. Ναι, καλό μεσημέρι, καλημέρα, ναι. Λοιπόν, προκύπτει μία ανακοίνωση. Φαντάζομαι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία από ειδικούς για να βγάλετε αυτά τα συμπεράσματα. Πολύ σωστά, ναι. Το σημαντικό μήνυμα αυτής της ανακοίνωσης, αν το θέλετε, που εξέδωσε ο ΠΑΣΙΚΑΒ, αφορά κυρίως την ενημέρωση των νέων, αλλά και της κοινής γνώμης, ότι ναι, τελικά το κάπνισμα ναργιλέ δεν είναι λιγότερο επιβλαβές ουσιαστικά από το συμβατικό τσιγάρο. Αντίθετα, η αντίληψη αυτή είναι ένας μύθος και η πραγματικότητα με βάση τον Παγκόσμιο Νέο Οργανισμό Υγείας επισημαίνει ότι ο χρήστης εξέτεται σε μεγάλη ποσότητα επικίνδυνων χημικών ουσιών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο κόσμος να ξεκινήσει να το αντιλαμβάνεται και όπως είπα και πριν, ειδικότερα οι νέοι. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι το κάπνισμα ναργιλέ οδηγεί σε έκθεση του χρήστη σε εισπνεώμενων καπνών με όγκων 100 έως και 200 φορές μεγαλύτερων από το κάπνισμα ενός συμβατικού τσιγάρου. Η πραγματικότητα στην ουσία είναι ότι οι χρήστες ναργιλέ μπορεί να εισπνέουν περισσότερων καπνών, αφού στην ουσία η διάρκεια ενός, ας το πούμε, καπνίσματος ναργιλέ μπορεί να διαρκέσει έως και μια ώρα. Και την ίδια στιγμή, ειδικοί πάλι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό είπαν ότι το κάπνισμα μιας συνεδρίας ναργιλέ αντιστοιχεί με το κάπνισμα 20 με 30 τσιγάρα. Άρα όλα αυτά είναι και βασισμένα στα όσα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Φυσικά, μάλιστα. Φυσικά. Είναι πολλά που έχει δυστυχώς, είναι πολλά μάλλον τα αρνητικά που, ας το πούμε, μπορεί να προκαλέσει ο ναργιλές στους χρήστες και η πιθανότητα ακόμη εμφάνισης καρκίνου στους καπνιστές ναργιλέ δεν είναι μικρή, αφού στην ουσία ο καπνός περιέχει υψηλά επίπεδα τοξικών ενώσεων όπως είναι η πίστα, το μονοξίδιο, το άνθρακα και βαρέα μέταλλα. Άρα και εκεί πάλι στην ουσία αυξάνουν τις πιθανότητες τους ακόμα και για καρκίνο. Επίσης ο ναργιλές παράγει νικοτίνη σε ίδια ποσότητα περίπου με το συμβατικό τσιγάρο. Έτσι, οι χρήστες μπορεί να εθιστούν στην ουσία με αυτόν το είδος καπνού. Είναι πολλά που πρέπει να προσέξουν, ειδικότερα οι νέοι μας που, ας το πούμε, έχουν αυτή την τάση να επιλέγουν αυτόν το είδος καπνού. Επίσης, ο καπνός ναργιλές μπορεί να επιδεινώσει τον κίνδυνο και για τον ιό, ενώ τον ιό COVID-19, μέσω και της κοινής χρήσης τομείων, προκαλώντας υιογενείς λοιμώξεις, ακόμα και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Υπάρχουν στοιχεία για το πόσοι καπνίζουν ναργιλές στην Κύπρο, κυρία Καφουρού? Στην Κύπρο δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα περίπου υπάρχουν 100 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που χρησιμοποιούν τον ναργιλέ. Μάλιστα. Ναι, μετρήσεις για την Κύπρο δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν μετρήσεις. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή παρακαλώ. Συνέχεια. Παρακαλώ. Σε λίγο θα δούμε πώς είναι οι νοσηλευόμενοι στα κρατικά νοσηλευτήρια.